κατηγορούμενοι για παρακόλληση συγκοινωνίας κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί στα διόδια των Τεμπών και του Μακρυχωρίου τον Ιανουάριο του 2011, βρέθηκαν σήμερα 35 αγρότες από τον ομό Λάρισσας. Η μήνυση κατατέθηκε από την εταιρεία που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο Παθέ και η υπόθεση εκδικάστηκε στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Λάρισσας. Οι 35 αγρότες από περιοχές ολόκληρου του νομού αθώθηκαν διότι δεν έγινε δεκτός ο ισχυρισμός της εταιρείας που κατέθεσε την μήνυση ότι οι ενέργειές της προκάλεσαν αρρυθμία στην κυκλοφορία των οχημάτων. Εμείς μοιράζουμε τα φυλάδια να κάνουμε το πρόβλημά μας στο τότε γνωστό στον κόσμο όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Με οποιοδήποτε μέσο. Είτε πρόκειται για διαδηλώσεις, είτε όταν κατεβαίνουμε τα τρακτέρ στους δρόμους. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλών Αγροτών, κ. Χρήστος Σιδερόπουλος, ανέφερε πάντως σε δηλώσεις του πως ο αγροτικός κόσμος περνάει δύσκολες μέρες. Από την κυβέρνηση και την πολιτεία πρέπει να καταλάβουν ότι όταν υπάρχουν φωνές, όταν υπάρχει αγωνία σε κάποια κοινωνική ομάδα, πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον και όχι να μας οδηγούν στα αγροτοδικεία όπου ταλαιπωρούμαστε και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν δείχνει και καλή εικόνα με την έννοια ότι αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια κατανόηση και στη συμπεριφορά αλλά και στην αγορά η οποία είναι πολύ σκληρή απέναντι στον αγροτικό κόσμο.